Λοιπόν, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι. Πάμε στη συνέχεια αυτών που υπόθηκαν νωρίτερα από τον κύριο Πάκη Χριστοδουλίδη, τον ξενοδόχο από την ΚΟ. Αυτό δηλαδή το οποίο παρατηρείται στη χώρα και υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Σας έχω πει επανειλημμένως, έχω κάνει την εκτίμηση ότι ένας από τους υπουργούς που δεν θα υπάρχει στη θέση του στην εξέλιξη, όποτε αποφασιστεί να πάμε σε αυτόν τον περίφημο ανασχηματισμό, είναι ο κύριος Θεοχάρης. Διότι τα έχει κάνει μουσκεμα. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι έγινε, να τρελαθείτε, βλέποντας και φωτογραφίες από το υλικό το οποίο μας ήρθε από το Μαξίμου, διότι καμιά φορά ο Πρωθυπουργός τρέχει να διορθώσει τα σφάλματα των υπουργών του. Είναι απίστευτο. Λοιπόν, τώρα, από το βήμα του συνεδρίου του ΣΕΤΕ, όπου βρέθηκε ο Πρωθυπουργός σε μια διαδικασία που είναι εκλογοαπολογιστική δηλαδή για την νέα εποχή, όπου τοποθετήθηκαν όλοι, αν θέλετε, οι ειδικοί για τον τουρισμό, ο Πρωθυπουργός ακύρωσε τον Υπουργό. Δηλαδή, αυτό που έλεγε νωρίτερα ο κ. Χριστοδουλίδης για τα περίφημα δωμάτια τα οποία επίτασε σε ξενοδοχεία να έχουν για να είναι δωμάτια καραντίνας. Το αυτονόητο που έλεγε ο άνθρωπος δηλαδή, για να δείτε τι γίνεται. Έτσι. Λοιπόν, με το μπάχαλο το οποίο το λέω και με συγχωρείτε, θα την πω τη λέξη, είναι η λέξη μπάχαλο, με το μπάχαλο που δημιουργήθηκε με αυτή την ιστορία για τα λεγόμενα καταλήματα ξενοδοχεία COVID. Στη συνέχεια μια διαδικασία η οποία είχε απροθυμία, διότι το ποσό το οποίο δόθηκε ήταν αστείο δηλαδή, σε αυτούς οι οποίοι θα έμπαιναν σε αυτή τη διαδικασία να πιστοκινδυνεύσουν και την φήμη του καταλήματος, για να τα δώσουν σε COVID. Υπήρξε μία διόρθωση δηλαδή εκεί από το Υπουργείο. Έτσι. Στη συνέχεια ακούσαμε για το ποσοστό το οποίο πρέπει να έχουν τα δωμάτια και έρχεται ο Πρωθυπουργός τώρα, πριν από λίγη ώρα, και ανακοινώνει ότι δεν θα ισχύσει υποχρεωτικά οικεία για τα δωμάτια καραντίνα. Σας διαβάζω λοιπόν ακριβώς, έτσι, έχω μπροστά μου, ήρθε τώρα πριν από λίγα λεπτά το Μαξίμου, τι είπε ο Πρωθυπουργός. Λοιπόν, αναφέρεται στα πρωτόκολλα και λέει τα εξής. Όμως δεν σταματάει η εγρήγορση εκεί. Αναφερόταν στην προσπάθεια να θωρακίσουμε τη χώρα. Γνωρίζετε ότι έχουμε πρωτόκολλα για τις μεταφορές, έχουμε πρωτόκολλα για τη διαμονή, ανεξάρτητα από την κατάταξη, ή μέγεθος ή διάρκεια λειτουργίας. Όλοι οι προορισμοί στην υπηρετική Ελλάδα αλλά και στα νησιά έχουν ενισχυμένες ιατρικές και νοσηλευτικές δομές. Εντάξει, δεν τα σχολιάζω τώρα αυτά, δεν είναι της ώρας. Μία από τις μεγάλες παρακαταθήκες αυτής της κρίσης ήταν και η πολύ γρήγορη ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας σε προσωπικό αλλά και σε εξοπλισμό. Μία επένδυση η οποία δεν είναι βραχυχρόνια χαρακτηριστικά. Ήρθε για να μείνει. Ιδιαίτερη σημασία ειδικά σε νησιωτικούς προορισμούς που μικρούς, όπου γνωρίζαμε ότι οι δομές υγείας υστερούσαν σε στελέχωση. Καλά, εντάξει τώρα, αυτά. Αύριο θα ανακοινωθεί και το μεγαλύτερο μέρος των ξενοδοχείων καραντίνα σε ολόκληρη τη χώρα και σε αυτό θα ήθελα, παρακαλώ κύριε Πρόεδρε, και τη δική σας συνδρομή. Και βέβαια, κάθε μεγάλη μονάδα που θα μπορεί και θα το θέλει θα έχει την δυνατότητα να διαχειρίζεται ένα περιστατικό στις εγκαταστάσεις της μέσα σε ένα δικό της ασφαλές δωμάτιο καραντίνας. Είναι κάτι το οποίο δεν θα ισχύει. Το τονίζω αυτό, δεν θα ισχύει, δεν υπάρχει λόγος να ισχύσει για τα μικρά καταλήματα από τη στιγμή που θα έχουμε ολοκληρώσει τον προγραμματισμό για τα ξενοδοχεία καραντίνας σε όλους τους προορισμούς. Το διευκρινίζω γιατί υπήρχε μία μικρή σύγχυση γύρω από το ζήτημα αυτό. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, εγώ καταλαβαίνω τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος τρέχει να απολάβει, με συγχωρείτε, τα λάθη τα οποία κάνουν κάποιοι άνθρωποι. Δεν το κάναμε εμείς το λάθος. Το λάθος έγινε από το Υπουργείο, το οποίο χάθηκε. Και κατανοώ και το επαναλαμβάνω και το λέω δημόσια και τη δύσκολη θέση στην οποία βρίσκονται τα στελέχη του Υπουργείου και ο Υφυπουργός. Έτσι να το πω. Διότι τα λάθη ένα μετά τα άλλο από τον κύριο Θεοχάρη είναι επαναλαμβανόμενα. Με συγχωρείτε δηλαδή. Τι να πει ο άνθρωπος, τι να πει ο Μητσοτάκης. Ότι τον απολύω από το βήμα του συνεδρίου του ΣΕΤΕ, τον κύριο Θεοχάρη. Μα είναι πράγματα αυτά τα οποία συμβαίνουν 2 μέρες πριν ανοίξει η χώρα, 3 μέρες πριν ανοίξει η χώρα, πριν ανοίξει τα διεθνή αεροδρόμια. Και δεν μπαίνω σε καμία διαδικασία να μιλήσω για την υποστελέχωση των δομών υγείας. Κοιτάξτε, πραγματικά, και εγώ οφείλω να το πω δηλαδή, έτσι ό,τι και να πιστεύει κανείς, ότι πραγματικά που μπήκε η περιφέρεια του Αιγαίου μπροστά και αρχίσαμε λίγο να αγοράζουμε καλά αναπνευστήρα, να παίρνουμε καμία καψούλα, να στέλνουμε κανένα μοριακό αναλυτή τώρα που ήρθε και της Ρόδου και της Σύρου ο μεγάλος να πηγαίνει ο ένας στη Μύκονο και άλλος στην Κάρπαθο, γιατί έχουμε πολλά προβλήματα. Και το είπα και χθες, χαρτολογώντας.
Εντάξει, ότι προσλαμβάνουμε γυναικολόγο σε νησιά τα οποία έχουν άλλες βασικές ανάγκες, ας μην το κάνουμε συζήτηση. Αλλά έχουμε πρόβλημα. Όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει στον χώρο της υγείας δεν ήταν πολύ ιδανικά. Το καταλαβαίνω όμως, παραλαμβάνω, φύγαμε από μια δεκαετή κρίση, πέσαν όλα μαζί, δεν ήταν εύκολο να θωρακίσεις την ισιωτικότητα, όλα τα σχετικά. Αλλά έχουμε ένα υπουργό ο οποίος έβγαλε άλλη απόφαση χθες, άλλη οικία, και έρχεται ο πρωθυπουργός, ανεβαίνει στο βήμα του συνεδρίου και καταλαβαίνει το αυτονόητο. Καταλαβαίνει αυτό που καταλαβαίνουν οι επαγγελματίες. Ότι βρε άνθρωπε, και ένα δωμάτιο να έχεις, είναι αυτό που είπε ο Χριστοδουλίδης. Αλλά μας το έλεγαν εδώ και πάρα πολύ καιρό να είχαμε κάνει μονάδες εμείς στα ξενοδοχεία. Αλλά κοιτάξτε τη διαχείριση. Εγώ πηγαίνω για διακοπές, βλέπω λοιπόν τον σερβιτόρο να φεύγει, να είναι ντυμένος ή να τρέχει στο δωμάτιο, να μπει με τη μάσκα, με τις προφυλάξεις, για να δώσει το φαγητό σε αυτόν ο οποίος θεωρείται ότι έχει πρόβλημα. Αυτή δεν είναι σωστή εικόνα. Κάτι δεν κάναμε καλά. Και αναγκάστηκε ο Πρωθυπουργός και κάνει το αυτονόητο. Δηλαδή παρεμβαίνει για να αποκαταστήσει το λάθος το οποίο έγινε. Δηλαδή από το συνέδριο, από το βήμα του συνεδρίου. Από το βήμα του συνεδρίου. Λοιπόν, πάμε να δούμε μια φωτογραφία. Η φωτογραφία είναι σημερινή. Είναι από μια σύσκεψη που έγινε. Ουσιαστικά ήταν μια παρουσίαση αυτής της στρατηγικής μελέτης, η οποία έχει να κάνει με το πώς θα διαφημιστεί η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου το 2020. Είναι μια δουλειά που έγινε από εξειδικευμένους επιστήμονες. Νομίζω ότι η παρουσίαση έγινε από τον κύριο Γιάννη Φώτη. Ο κύριος Φώτης συχνά πυκνά μιλάει και στην εκπομπή, διευθυντής της Novus Mind. Είναι αποτέλεσμα μιας μελέτης που έχει να κάνει με την καμπάνια για το 2020 και αφορά την περίοδο Ιούλιος-Οκτώβριος. Αυτό το οποίο δεν κάνει Υπουργείο ή το Υπουργείο γρήγορα ή σύντομα ή δεν ξέρω πώς, γιατί εδώ χαθήκαμε, το κάνει η Περιφέρεια, αλλά ότι το κάνει η Περιφέρεια δεν αναιρεί την υποχρέωση των Δήμων να τρέξουν παράλληλα, γιατί το κάθε νησί έχει μια ιδιαιτερότητα, έχει μια μοναδική, αν θέλετε, προσέγγιση. Λοιπόν, και επαναλαμβάνω αυτό σε σύγκριση με το άλλο θέμα που έχει να κάνει με την Περιφέρεια, ότι βοηθάει για να ενισχυθούν οι δομές υγείας. Αυτή είναι η αλήθεια. Σας αρέσει, δεν σας αρέσει. Κοιτάξτε, γιατί καμιά φορά αντιμετωπίζω και διάφορα ζητήματα, επειδή προσπαθώ να διαχειριστώ και λίγο την λογική. Αυτή είναι η αλήθεια. Πόσα χρόνια έχουν περάσει με τα διάφορα τα οποία έχουμε εγκαινιάσει. Στην ΕΚΟ έχουν το περίφημο κέντρο υγείας αντιμάχιας. Έγιναν τα εγκαίνια, λαμπρά τότε, μπήκαν κάποια μηχανήματα, γιατί στην προμήθεια το ελληνικό δημόσιο είναι εξαιρετικό και έμεινε όπως έχει. Και ακόμη τώρα τρέχει η νέα δημοτική αρχή να εκκινήσει διαδικασία για το νέο νοσοκομείο, το οποίο έπρεπε να έχει χωροδοτηθεί, γιατί υπήρξε και ένα θέμα. Μεταξύ των ΚΟΕ, αυτή είναι η αλήθεια, Λινοπότη ή άλλος χώρος. Και φάγαμε και πάρα πολλά χρόνια με αυτή την υπόθεση. Και το νησί του Ιπποκράτη δεν έχει νοσοκομείο. Το νοσοκομείο είναι από την Ιταλική περίοδο και δεν μπορώ να σας περιγράψω την κατάσταση. Αντιλαμβανόμενος το μεγάλο βάρος το οποίο ουσιαστικά φέρουν και οι γιατροί. Όπως επίσης κάποια στιγμή είναι ένα θέμα και η Περιφέρεια θα πρέπει να συνδράμει λίγο για να γίνει μια αποκατάσταση του νοσοκομείου Ανδρέας Παπανδρέου, του νοσοκομείου της Ρόδου, το οποίο χτιριακά, υποδομές, μοιάζει γερασμένο. Είναι καινούργιο νοσοκομείο. Και εκεί λοιπόν χρειάζεται μια προσπάθεια. Λοιπόν, αυτή είναι η αλήθεια και βεβαίως οφείλουν και οι Δήμοι λίγο να τρέξουν. Να τρέξουν λίγο οι Δήμοι, οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικές Αρχές. Λοιπόν, τώρα πάμε γρήγορα στο θέμα το οποίο και χθες ουσιαστικά προβάλαμε. Έχει να κάνει με αυτή την περίφημη ιστορία για το Ναυτικό Μουσείο που ξεκίνησε από την εργολαβία που θα επεκτείνει τον ξυλοπεζόδρομο δηλαδή στην περιοχή, και επειδή έχουν ακουστεί και πάρα πολλά για το ξυλοπεζόδρομο, σε μία από τις προσεγγείς εκπομπές να το προβάλλουμε κιόλας. Λοιπόν, είχαμε ενεργούς πολίτες που κατάλαβαν ότι πρέπει να σώσουν αυτό το μηχάνημα, το οποίο διέθετε και δούλευε τόσα χρόνια ο Μαστρομιχάλης Χατζηνικόλαος στην περιοχή. Είδαμε χθες και ακούσαμε και την κυρία Τόλιου, βλέπουμε και κάποιες φωτογραφίες και σημερινές. Έτρεξαν λοιπόν οι άνθρωποι, κινητοποιήθηκαν, βρήκα χρήματα από το Ινελέσκι Lions του Φιέμε δηλαδή, από την Ιταλία, βρήκαν χρήματα, έβαλαν οι ίδιοι και αγόρασαν με 1.200 ευρώ, αυτή είναι η τιμή, το μηχάνημα, το οποίο τελικά δεν καταστράφηκε. Με οξυγονοκόλληση δηλαδή, θα συγκοληθεί και θα γίνει η τοποθέτησή του κάπου εκεί στην περιοχή της Ελέουσας.
Και έμπαινε ένα θέμα, τι κάνουμε με το άλλο ζήτημα. Τι κάνουμε δηλαδή με το περίφημο, αν θέλετε, ναυτικό μουσείο. Το οποίο χθες προβάλαμε, αλλά τώρα να δείξω λίγο παραπάνω έτσι διαφάνειες, βλέποντας και πλάνα από τον Μαστρομιχάλη και από την κατάσταση εκεί στο Κανάγιο, στον χώρο δηλαδή. Τα πλάνα, ευχαριστώ, το λέω και σήμερα, τον Γιώργο Τζεδάκη, τα οποία μας διέθεσε. Είναι πλάνα από την περιοχή που βρίσκονταν οι καραβομαραγκοί, οι οποίοι μεταφέρονται και ξεκινάει η επέκταση του ξυλοπεζοδρόμου. Δηλαδή, το πεζοδρόμιο το οποίο υπάρχει, για να καταλάβετε πώς έχουν τα πράγματα, το πεζοδρόμιο το οποίο υπάρχει στην περιοχή της Κολώνας, ξεκινάει από την Κολώνα και καταλήγει έως την προβλήτητα των Αγγέλων, που είναι το κεντρικό λιμάνι, το πλέον το τουριστικό λιμάνι, αν θέλετε, έτσι, της Ρόδου πλέον. Αυτό το πεζοδρόμιο συνεχίζεται από τη γωνία που υπάρχει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και θα πηγαίνει μέχρι την περιοχή του σφαγείου, δηλαδή του παλιού σφαγείου, θα επεκταθεί δηλαδή, θα πηγαίνει και θα καταλήξει σε όλο το θαλάσσιο μέτωπο της Ρόδου. Γι' αυτό λοιπόν το έργο πρέπει να πέσουν εκεί οι παράγκες, το εργαστήριο μορφή παράγκας, έτσι. Και δημιουργήθηκε αυτό το ζήτημα με το μηχάνημα. Λοιπόν, τα είπα και χθες, δεν είναι πρόθεσή μου και δεν είναι και δουλειά μου δηλαδή. Έτσι, η δουλειά μου είναι να λέμε αυτά τα οποία καταλαβαίνουμε, αυτά τα οποία συμβαίνουν. Το επαναλαμβάνω, δεν είναι δουλειά μου ούτε να είμαι ευχάριστος, ούτε να είμαι άδικος. Η δουλειά μου είναι να βάζω έτσι και να λέω αυτά τα οποία συμβαίνουν. Και είναι, αν θέλετε, και αλήθεια. Πάμε γρήγορα λοιπόν να δούμε τη μακέτα. Αυτή η μακέτα, η προμελέτη ουσιαστικά, και προμελέτη σημαίνει το 40% μιας μελέτης, μιας διαδικασίας. Είναι η προμελέτη η οποία ουσιαστικά περιλάμβανε το Ναυτικό Μουσείο με το υλικό και από τον Μαστρομιχάλη και από άλλους καραβομαραγκούς, κυρίως από τον Μαστρομιχάλη. Εδώ είναι χωροθέτηση, δίπλα δηλαδή από την περιοχή όπου βρίσκεται το εργαστήριο, έτσι. Εκεί λοιπόν θα γινόταν η χωροθέτηση, εδώ είναι ο χώρος. Βλέπετε και στα αριστερά είναι και το μηχάνημα, ο καταράκτης όπως λέγεται. Αυτό το μηχάνημα. Βλέπετε και τη μορφή του, δηλαδή εσωτερικά. Πάμε σε μια άλλη μακέτα. Δείχνει τη μορφή ενός πλοίου, το οποίο ουσιαστικά είναι βυθισμένο. Βλέπετε πως είναι η μακέτα. Είναι το 40% της δουλειάς και αυτό το οποίο απέμενε στα 300.000 τα οποία ουσιαστικά είχαν μπει στον προπλογισμό ήταν αυτό που αφορούσε την πράξη εφαρμογής. Είναι δηλαδή μια τυπική διαδικασία στο δημόσιο. Χρονοβόρα, αλλά είναι. Έτσι. Και αυτό αφορούσε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Λοιπόν, γι' αυτό το θέμα θα το ξαναδούμε δηλαδή. Νομίζω ότι θα πρέπει να επιμείνουμε, θα πάμε σε διαφημίσεις, καλύτερα να μην έχω μετά, θα πρέπει να επιμείνουμε. Η Ρόδος ήταν ένα νησί το οποίο ουσιαστικά έκανε την πολύ μεγάλη διαφορά έχοντας αυτή την ναυτική παράδοση. Ο σύγχρονος νόμος ο οποίος ισχύει για τη θάλασσα είναι ο περίφημος Ρωδίων νόμος ναυτικός. Ο λόγος που έρχονταν Ρωμαίοι, αυτοκράτορες, φιλόσοφοι, Κικέρονας, Κέσαρας και όλοι αυτοί ήταν αυτή η σχολή που υπήρχε στη Ρόδο και δεν είναι δυνατόν με αυτό το οποίο κάναμε τη διαφορά δηλαδή, κατακτήσαμε τον κόσμο, κάναμε αποικίες, εμείς δεν έχουμε ένα ναυτικό μουσείο στη Ρόδο. Λοιπόν, πήρε χρόνια, 5 χρόνια, πρέπει όμως αυτό το σχέδιο να εξελιχθεί. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις.